Ευτυχώς από την Παναγία που γλίτωσα. Ήταν μέσα και λέει τώρα λέει θα πεθάνεις. Ο συνδεμονικοσέλα με έκλεισε μέσα και έβγαινε τον ρούχο του συνδεμονικοσέλα. Είχα ένα μαχαίρι στην τουαλέτα και μου έριξε το ενόπνευμα από πάνω. Και λέω ρε παιδιά δεν αντέχω λέω. Μην με ρίχνετε ενόπνευμα. Λέει τώρα θα σε κάψουμε. Η κυρία Γιαννούλα βίωσε στα 81 της χρόνια τη φρίκη στα χέρια των αδίστακτων κακοποιών που τη βασάνισαν δίχως έλεος για να τη ληστέψουν. Θα σε κάψουμε και θα πεθάνεις λέει απόψε άμα δεν δώσεις λεπτά. Τι λεπτά ρε παιδάκι μου, δεν έχω λεπτά, 50 ευρώ έχω. Οι άγνωστοι δράστες έκαναν άνω κάτω το σπίτι, πήραν το πενιντάρικο της γιαγιούλας και ύστερα, αφού δεν βρήκαν άλλα χρήματα, την έδεσαν με το καλώδιο του τηλεφώνου σε μία πολυθρόνα και εξαφανίστηκαν. Πού να πάω, έτσι που μ' άφησανε, έχω περάσει πολλά, αλλά αυτά δεν τα έχω. 2 ώρες αργότερα η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να λυθεί μόνη της και να ειδοποιήσει έναν γείτονα ο οποίος φώναξε την αστυνομία. Σιάζουμε, είπα θα πηγαίνω και σιάζουμε να πάμε για να μην πείτε. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί εξετάζουν με μεγάλη προσοχή και την περίπτωση 77χρονης, η οποία μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γυναίκα βρέθηκε δεμένη από τον αδελφό της και εκτιμάται ότι επί 4 ημέρες ήταν σε αυτή την κατάσταση χωρίς τροφή και νερό.